σίγουρα πάμε στο Καραϊσκάκι για να κερδίσουμε το τρόπαιο. Αυτό είναι εξάλλου ένας από τους στόχους μας. Το αποδείξαμε και στα δύο παιχνίδια με το Μοσχάτο. Και πιστεύω ότι φέτος θα τα καταφέρουμε. Ο Αετός ήταν δύο φορές αντίπαλος του Εθνικού στο πρωτάθλημα και τα δύο μάτσα έληξαν ισόπαλα. Λέγεται ότι ίσως έχει βρει ο Αετός το κλειδί του Εθνικού και δεν έχει καταφέρει τέλος πάντων ο Εθνικός να κερδίσει το παιχνίδι. Στον τελικό του κυπέλου τώρα που είστε αντιμέτωποι, ίσως να επιφυλάσσετε εκπλήξεις για τον κύριο Παναηλία? Δεν νομίζω. Και οι δύο ομάδες ξέρει μία την άλλη. Εκπλήξεις δεν νομίζω και από τις δύο το ίδιο παιχνίδι. Ξέρουμε και οι δύο το παιχνίδι του αλλού. Σίγουρα εμείς έχουμε και ποιότητα και καλούς παίχτες. Κατάφερε δύο φορές και μας πήρε ισοπαλία ο φίλος μου Πανοηλίας. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα βρει κλειδί αυτή τη φορά. Το κλειδί θα το έχουμε καλά γρυμμένο. Αυτό αναμένει και ο κόσμος του Εθνικού. Για πολλούς πάντως η ομάδα σας είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του κυπέλου φέτος. Αυτό το εκλαμβάνεται ως καλό ή ως κακό? Πώς το διαχειρίζεται γενικά η ομάδα το ένα και το άλλο? Εντάξει, φαβορία μας θεωρούν φαβορί, μας είναι διάφορο. Εμείς σε κάθε παιχνίδι προσπαθούμε να είμαστε αυτοί που πρέπει. Τα παιδιά δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Είμαστε σε μια συγκυρία που είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Και νομίζω ότι έχουν καταλάβει και οι ίδιοι τι πρέπει να κάνουμε μέσα στο Καραϊσκάκι για να σηκώσουμε το κύπελλο. Ο Εθνικός αναμφισβήτητα είναι μια ομάδα διακρίσεων και τροπέων και το αποδεικνύει και η ιστορία του. Σε αυτό το τελικό, ποιο είναι το κίνητρο για το οποίο θα πείτε στους παίκτες να παλέψουν? Εντάξει, κάθε τελικός, κάθε τρόπαιο είναι κίνητρο, σίγουρα. Είναι κίνητρο από μόνο του. Εγώ δεν χρειάζεται να πω στους παίκτες μας. Το μόνο, ειδικά η περσινή που ζήσαμε αυτή τη στεναχώρια που πήραμε με το Μοσχάτο, έχουμε πει ότι δεν την ξαναβάλουμε. Και αυτό το έχουν καταλάβει και νομίζω ότι στο παιχνίδι αυτό θα είναι τόσο σοβαρή όσο θα πρέπει να πάρουν τον τρόπο. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το κλειδί της αναμέτρησης? Ένα γρήγορο γκολ, μια πολύ δυνατή άμυνα, ένα πολύ καλό παιχνίδι στο κέντρο? Δεν νομίζω. Το πάνε είναι η διάρκεια. Όποια ομάδα θα έχει διάρκεια στο παιχνίδι, αυτή θα πάρει και τον τρόπο. Εμείς έχουμε και την ποιότητα και τους παίκτες και πιστεύω και διάρκεια θα έχουμε. Και καλό παιχνίδι θα κάνουμε. Εκτός ότι θέλουμε τον τρόπο, θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο, ο οποίος από ό,τι ξέρω θα είναι χιλιάδες. Και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για τη στεναχώρια που πήραν πέρσι. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το δυνατό σημείο του Εθνικού και ποιο το αδύναμο, και να μου πείτε το ίδιο και για τον Αετό? Εντάξει, αδύναμο σημείο φέτος δεν νομίζω να έχουμε. Δόξα τω Θεώ, όλες οι γραμμές μας έχουν ενισχυθεί. Είμαστε πολύ δυνατοί. Σίγουρα από τη μέση και μπροστά είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Έχουμε τέτοιους παίκτες που μπορούν να διασπάσουν οποιαδήποτε άμυνα. Ο Αετός είναι μια ομάδα η οποία έχει διάρκεια στο παιχνίδι, έχει καλούς παίκτες. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι επειδή το θέλουμε πάρα πολύ, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε. Ο Εθνικός και ο Αετός κράτησαν έξω Διγήτρια και Μοσχάτο. Δηλαδή τους πρωταγωνιστές του πρώτου ομίλου στο πρωτάθλημα του Πειραιά. Τελικά οι φιναλίστες του τελικού είναι οι δύο καλύτερες ομάδες του Πειραιά? Αυτό αποδεικνύεται. Εξάλλου, από ό,τι και εγώ πιστεύω ότι ο Αετός είναι μία από τις καλύτερες ομάδες μετά από εμάς. Γι' αυτό πρέπει να το αποδεικνύουμε στο γήπεδο. Σίγουρα δύο φορές δεν την έχουμε κερδίσει. Και αυτό είναι ένα εξτρά κίνητρο παραπάνω και για μένα και για τους παίχτες. Γιατί είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει στον Πειραιά. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Το Σάββατο ο Εθνικός αντιμετωπίζει τον Αετό Κορυδαλλού στον τελικό κυπέλου Πειραιά, μια γιορτή για το πειραϊκό ποδόσφαιρο. Ποια είναι η ψυχολογία γενικά της ομάδας και τι επικρατεί και στα αποδυτήρια? Κοιτάξτε, εμείς το βλέπουμε αυτό το παιχνίδι ξεχωριστά από τα υπόλοιπα. Πιστεύουμε ότι θα είναι μια γιορτή, ότι θα έρθει ο κόσμος του Εθνικού, θα γεμίσει, πιστεύουμε, το γήπεδο όσο μπορεί. Και αυτό είναι που μας δίνει ένα κίνητρο για να μπορέσουμε να πάμε να παίξουμε, να ευχαριστηθούμε. Γίνεται και σε καλό γήπεδο και αυτό μας δίνει το κίνητρο να πάμε να παίξουμε για να κερδίσουμε το κύπελλο. Φέτος ο Εθνικός απέκλεισε το Μοσχάτο, τον περσινό κυπελούχο. Αυτό δίνει ένα κίνητρο παραπάνω στον Εθνικό φέτος που είναι για δεύτερη φορά στον τελικό με διαφορετικό φυσικά αντίπαλο, αλλά με τον ίδιο στόχο, την κατάκτηση του κυπέλλου. Κοιτάξτε, εμείς δεν κοιτάζουμε κανένα Μοσχάτο, καμία άλλη ομάδα. Εμάς μας ενδιαφέρει η ομάδα η δικιά μας. Το τι έγινε πέρσι είναι διαφορετικό και δεν μας απασχολεί. Αυτό που σκεφτόμαστε εμείς τώρα, το έχουμε αντιμετωπίσει με τον Αετό, ο οποίος είναι μια καλή ομάδα. Και πιστεύω ότι την έχουμε κερδίσει μέχρι τώρα και είναι μια ευκαιρία για να αποδείξουμε και στον Πειραιά ποιος είναι η καλύτερη ομάδα.
Το σίγουρο είναι ότι οι αντιμέτωπες στον τελικό είναι δύο ομάδες, ίσως, όχι ίσως, είναι οι καλύτερες του δεύτερου ομίλου. Πολλοί λέγανε ότι ο δεύτερος όμιλος ήταν λίγο πιο αδύναμος από τον πρώτο όμιλο. Τελικά έξω έμεινε το Μοσχάτο και η Οδηγήτρια. Διαψεύδεται όποτε ο κανόνας αυτός. Κοίταξε να δεις όπως φαίνονται τα πράγματα. Μάλλον εμάς ήταν ο πιο δύσκολος όμιλος παρά ο πρώτος όμιλος. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι το κύπελλο είναι διαφορετική διοργάνωση. Δεν έχει να κάνει με το πρωτάθλημα. Κάθε ομάδα αντιμετωπίζει τα παιχνίδια ξεχωριστά στο κύπελλο παρά στο πρωτάθλημα. Αλλά κατ' όπως φαίνεται, μάλλον ήταν και οι δύο καλύτερες ομάδες. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο ισχυρό στοιχείο της ομάδας σου αγωνιστικά? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Αυτό που πιστεύω ότι είναι το πιο δυνατό αγωνιστικά είναι το ότι έχουμε πάρα πολύ εμπειρούς παίχτες. Εξωαγωνιστικά το ότι είμαστε πάρα πολύ καλή οικογένεια. Οπότε θα μπορούσε να είναι ένα μάτς το οποίο θα αναδείξει πιο πολύ τους έμπειρους παίκτες. Κοίταξε, σε όλα τα μάτς αυτά η εμπειρία παίζει ένα ρόλο. Γιατί όσο να είναι, όταν κάποιος είναι νέος παίκτης και αντιμετωπίζει τέτοια παιχνίδια με περισσότερο κόσμο σε ένα πολύ καλό γήπεδο, ίσως να έχει κάποιο άγχος. Πιστεύω όμως να τα αποδειχτεί και στο γήπεδο και να μην είναι μόνο στα λόγια. Καλή επιτυχία. Ήρθε η ώρα του τελικού κυπέλου το Σάββατο στο Γιώργος Καραϊσκάκης με αντίπαλο τον ΑΕΤΟ Κορυδαλλού. Είναι ένα μάτς φυσικά με στόχο την κατάκτηση του τρόπαιου. Ποιο είναι το κλίμα στα αποδυτήρια και γενικά το κυρίαρχο συνέστημα? Ψυχολογικά είμαστε μια χαρά, περιμένουμε αυτό το παιχνίδι και σωματικά είμαστε έτοιμοι. Νομίζω θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε τον ΑΕΤΟ όπως έχουμε πει και άλλες φορές. Νομίζω πως ήρθε η ώρα, θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε το τρόπαιο. Έχεις σκεφτεί ποιο μπορεί να είναι το κλειδί της αναμέτρησης? Το κλειδί της αναμέτρησης νομίζω πως είναι καθαρά η ψυχολογία. Θα μπούμε νομίζω δυνατά. Πέρσι δεν το είχαμε κάνει αυτό. Ήμασταν πολύ κακοί στο πρώτο ημίχρονο. Μετά προσπάθησαμε να φέρουμε τα πράγματα στα ίσα. Ήταν πολύ δύσκολο με 10 παίχτες. Αλλά νομίζω ότι φέτος είναι η χρονιά μας και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Και να καταφέρουμε το μεγάλο μας στόχο που είναι η άνοδος. Εσύ προσωπικά έχεις κατακτήσει κύπελλο Πειραιά το 2003, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι η τρίτη σου συμμετοχή στο τελικό της διοργάνωσης. Τι θα συμβούλευες ίσως τα νέα παιδιά της ομάδας για το μάτς με τον ΑΕΤΟ? Τα παιδιά τα συμβούλευα να πάμε να χαρούμε το παιχνίδι, όπως κάναμε αρχικά και πέρσι. Βέβαια το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Το κυριότερο δυστυχώς είναι το αποτέλεσμα, δυστυχώς, γιατί λέω να το χαρούμε, θα πάμε με καλή ψυχολογία. Αλλά πρέπει να το κατακτήσουμε, γιατί όταν χάνεις ένα τελικό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμένα με πειράξει πάρα πολύ το περσινό και θέλω τουλάχιστον φέτος να φύγω χαρούμενος από αυτό το γήπεδο. Πιστεύεις ότι γενικά αυτή η αναμέτρηση θα είναι ένα παιχνίδι που θα αναδείξει κυρίως τους έμπειρους παίκτες? Είναι ένα παιχνίδι που θα αναδείξει όλους τους παίκτες, θα αναδείξει την ομάδα, θα αναδείξει για άλλη μια φορά τον κόσμο μας, όπως πέρσι που ήταν πρωταγωνιστής. Και πιστεύω φέτος να τους κάνουμε χαρούμενους και να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία. Τελικός κυπέλλου με αντίπαλο τον ΑΕΤΟ Κορυδαλλού, μια πολύ καλή ομάδα, τη δεύτερη καλύτερη του Πειραιά. Αγωνιστικά πώς είναι ο Εθνικός? Νομίζω ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Τις τελευταίες εβδομάδες είμαστε καλύτερα από ότι περάσαμε, κάναμε μια κοιλιά. Νομίζω τώρα ότι έχουμε επανέλθει στα επίπεδα που θέλουμε να είμαστε. Και νομίζω ότι θα φανεί και αυτό το Σάββατο. Το γεγονός ότι η ομάδα πέρσι δεν κατάφερε να κατακτήσει το κύπελλο και φέτος ξανά είναι στον τελικό με διαφορετικό φυσικά αντίπαλο, αφού το Μοσχάτο το απέκλεισε στην ημιτελική φάση. Τι σημαίνει τώρα αυτός ο δεύτερος τελικός για τον Εθνικό, δύο χρόνια σερί? Εντάξει, σίγουρα σημαίνει ότι είμαστε καλή ομάδα. Ότι βλέπουμε και αυτό το θεσμό πολύ σοβαρά, όπως και το πρωτάθλημα. Και φέτος είμαστε περισσότερο επισμωμένοι μετά την περσινή ήττα. Το θέλουμε ακόμα πιο πολύ και για μας και για τον κόσμο και για άλλους. Οπότε νομίζω ότι φέτος θα δώσουμε ακόμα περισσότερα από ό,τι δώσαμε πέρσι για να κατακτήσουμε. Κοιτάξτε, πάντα ο στόχος είναι όταν μπαίνουμε στο γήπεδο να σκοράρουμε. Είτε παίζουμε κέντρο, είτε βλέπουμε στην επίθεση, είτε στην άμυνα. Αυτή είναι η ουσία του ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι να κερδίσει η ομάδα. Τώρα ποιος θα σκοράρει δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Μακάρι να σκοράρω κι εγώ. Αλλά αυτό που μετράει είναι να κερδίσει η ομάδα. Ποιο θα μπορούσε να είναι για σένα το κλειδί της αναμέτρησης? Νομίζω ότι το παιχνίδι θα κριθεί καθαρά από τη δική μας την απόδοση. Αν είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει και αυτοί που μπορούμε να είμαστε, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Σε ευχαριστώ, καλή επιτυχία. Τελικός κυπέλου με τον Εθνικό να αντιμετωπίζει στον αγώνα του Σαββάτου τον ΑΕΤΟ Κορυδαλλού. Ποιες είναι οι σκέψεις για τον αγώνα αυτόν? Εντάξει, ο ΑΕΤΟ είναι μια ομάδα την οποία τη γνωρίζουμε, μας γνωρίζει, είμαστε στον ίδιο όμιλο. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει ποιοτικούς παίκτες, έναν πολύ καλό προπονητή. Έχει κάνει μια καλή πορεία μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.
Εντάξει, ασφαλώς από τη μεριά τη δικιά μας πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό πρέπει να το αποδείξουμε το Σάββατο μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να μπούμε με πάθος, με διάθεση, να βγάλουμε το παιχνίδι που μπορούμε να βγάλουμε και να πάρουμε το παιχνίδι. Η ομάδα γενικά το τελευταίο διάστημα θα έλεγα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει κάνει καλές εμφανίσεις, έχει βγάλει πράγματα που έχουν δουλέψει τα παιδιά με τον προπονητή και ευελπιστούμε θα έχουμε μια ανάλογη εμφάνιση. Να πάρουμε τον πρώτο τρόπαιο της χρονιάς που εκτός των άλλων πιστεύω θα μας δώσει αυτοπεποίθηση και ψυχολογία εν ώψη της δύσκολης συνέχειας που έχουμε. Φέτος είναι διαφορετική συγκυρία καθώς οι δύο φιναλίστ είναι από τον ίδιο όμιλο και μάλιστα είναι οι δύο καλύτερες όπως φαίνεται ομάδες του Πειραιά. Συμφωνείτε με αυτό, ότι είναι οι δύο καλύτερες ομάδες? Εντάξει, δεν θα πω αν είναι οι δύο καλύτερες, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχουν φτάσει δίκαια στον τελικό. Το κλειδί της αναμέτρησης? Το κλειδί της αναμέτρησης για μένα σε όλα τα παιχνίδια, εντάξει, είναι και τι παιχνίδι θα πιάσει κάθε ομάδα, είναι και θέμα ημέρας που λένε, αλλά για μένα πάντα είναι η διάθεση και η θέληση και ποιος το θέλει πιο πολύ. Ο αγώνας έχει ειδικό βάρος δεδομένου ότι πέρσι ο Εθνικός έφτασε εκεί αλλά δεν ήπιε πάλι νερό? Όχι, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό. Νομίζω ότι αυτό που θέλουμε είναι να πάρουμε το τρόπαιο. Δεν σκεφτόμαστε τι έγινε πέρσι, είμαστε τώρα στο τελικό, θέλουμε να το χαρούμε, να ζήσουμε αυτή τη γιορτή μέχρι το τέλος, σηκώντας το τρόπαιο. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.